Λοιπόν, εσύ ως φτάσαμε στο μήνα, οπότε ήρθε η στιγμή της εμφιάλωσης. Να υπενθυμίσω τι κάναμε μέχρι στιγμής. Στο πρώτο βίντεο φτιάξαμε το κρασί μας, δηλαδή βάλαμε το μούστο με το νερό, τη μαγιά και ό,τι άλλο χρειάζεται. Μετά από 15 περίπου μέρες βάλαμε τα διαβγαστικά μας και φτάσαμε πλέον μετά από 30 περίπου μέρες για να εμφιαλώσουμε. Η εμφιάλωση είναι πολύ απλή, ίσως και να είναι και πιο απλή από ό,τι της μπύρας. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε κάνει. Έχουμε απολυμάνει τις φιάλες μας, έχουμε βάλει μέσα σε ένα μπολάκι τους φελούς, τους έχουμε βάλει σε απολυμαντικό έτσι ώστε να μας βοηθήσει και λίγο παραπάνω στην εμφιάλωση και ξεκινάμε με τη διαδικασία. Θα σας δείξω πώς εμφιαλώνουμε ένα μπουκάλι και πώς το ταπώνουμε και φυσικά όλα τα υπόλοιπα είναι το ίδιο. Βάζουμε το μπουκάλι, ανοίγουμε τη βάνα και σιγά σιγά αρχίζει και γεμίζει. Μόλις φτάσει μέχρι το επιθυμητό σημείο, απλά αφαιρούμε το μπουκάλι και βάζουμε το φελό μας. Είμαστε έτοιμοι. Έχω τοποθετήσει ήδη ένα φελό. Καλό είναι το μπουκάλι σας να το έχετε σε ένα σταθερό σημείο, γιατί ο φελός είναι λίγο πιο δύσκολο να μπει από ότι ένα καπάκι. Οπότε έχουμε γεμίσει το μπουκάλι μας, τοποθετούμε το ταπωτικό μας με το φελό μέσα και ταπώνουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία για όλες μας τις φιάλες και αφού τελειώσουμε με αυτό το κομμάτι, αφήνουμε τα μπουκάλια μας για 5 περίπου μέρες σε όρθια θέση και στη συνέχεια τα βάζουμε σε ξαπλωτή θέση και τα αφήνουμε να οριμάσουν. Προσοχή, η ορίμανση θέλει 3 με 6 μήνες περίπου. Εννοείται ότι όσο πιο πολύ τα αφήνετε, τόσο καλύτερο θα γίνεται και το κρασί, έτσι. Οπότε θέλει λίγο υπομονή. Αυτά λοιπόν από μένα, αυτά από τη διαδικασία παρασκευής του κρασιού. Καλή συνέχεια!